και τον Πρέλεβιτς. Σε σχέση με την Ευρώπη βέβαια δεν βλέπετε εδώ το Mike Jones, βλέπετε όμως τον Μισούνοφ και τον Σούμποτιτς για λογαριασμό του Άρη, και σε σχέση με την ευρωπαϊκή ομάδα του ο ΠΑΟΚ είναι πιο ενισχυμένος στο πρωτάθλημα, αφού εκτός όλων των άλλων έχει στη διάθεσή του και τον Τζον Κόρφα. Η πρώτη επίθεση θα γίνει από τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Ο Άρης ξεκινάει με man to man. Στον Κόρφα ο Γκάλης, ο Σταυρόπουλος έχει απέναντί τον Γιαννάκη και ο Λυπηρίδης μαρκάρει τον Κουκ, που κάνει το σκορ 2-0. Man to man και ο ΠΑΟΚ. Όπως και στον πρώτο γύρο, ο Πολίπτης έχει τον Κόρφα στον Γκάλη. Διεισδύει ο αρχηγός του Άρη και πασάρει out. Πρέλεβιτς που βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα, πέτυχε 41 πόντους εναντίον της Μιλούς και έχει απέναντι έναν συμπατριώτη του, τον Σούμποτιτς, στο man to man του Άρη. Το 4-0 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Δεκαεννιά λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περνάει μπάλα στο Σούμποτιτς, αμέσως το jump shoot. Εύκολο rebound του Κουκ. Και ξαφνικό shoot 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς, μολονότι δεν υπήρχε λύση στο rebound. Ο Πρέλεβιτς αισθανόταν σίγουρος. 7-0, ένα εκρηκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ. Λυπηρίδης θα δοκιμάσει με ταμπλό και το πρώτο καλάθι του Άρη. 1,5 λεπτό μετά το τζάμπολ, ΠΑΟΚ Άρης 7-2. Κοντρόλ επίθεση του ΠΑΟΚ. Πάσα του Φασούλα, κόβει ο Μπράνκοβιτς. Το πρώτο κόψιμο του αγώνα. Rebound του Κουκ. Κόρφας πασάρει στο Φασούλα, η μπάλα όμως θα καταλήξει στον Άρη από τη λανθασμένη συνεννοήση μεταξύ των παιχτών του ΠΑΟΚ. Εδώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Φασούλας. Γκάλης. Προσπαθεί να κάνει το σπίν ο Λυπηρίδης, ο Γκάλης επιμένει μόνος του σε αυτό το σημείο. Και σου 3 πόντων από τον Γιαννάκη. Νέο rebound για τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής έχει εύκολα rebound, και φάουλ του Γιαννάκη, που ξέρει βέβαια και είναι προφανές ότι έχει πάρει εντολή από τον Ιωαννίδη να κυνηγήσει μέχρι τα ποδητήρια που λένε τον Πρέλεβιτς, τον πολύ φορμαρισμένο Πρέλεβιτς. Κόρφας. Όσες φορές βέβαια ισχύει αυτό, όσες φορές ο Πρέλεβιτς ξεφεύγει από την επιτήρηση του Σούμποτιτς. Το σούτ του Κόρφα και rebound από τον Γιαννάκη τελικά, που θα περάσει με τρίπλα πίσω από την πλάτη και δεύτερη, και πασάρει στο Βράνκοβιτς, αλλά ο Βράνκοβιτς δεν την περίμενε την μπάλα. 7-2 το σκορ. Σταυρόπουλος. Το σούτ του Φασούλα και νέο rebound για τον ΠΑΟΚ με τον Κουκ. Το σκορ γίνεται 9-2 και ο Αμερικανός Άντωνι Κουκ έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ξανά η προσπάθεια του Αμερικανού, του πιο ακριβοπληρωμένου ξένου παίκτη στο πρωτάθλημα. Το σκορ έχει γίνει 9-2, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2 φάουλ από πλευράς Άρη, κανένα από πλευράς ΠΑΟΚ. Και 10-2, πάντα υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιαννάκης προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Σούμποτιτς. Γκάλης
Πασάρι στον Λιπηρίδη που διστάζει παρά το γεγονός ότι έχει απέναντί του τον Κόρφα. Νέο rebound του Κουκ. Έχει μια πολύ μεγάλη άνεση στα rebound ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Οι παίχτες του Άρη δεν φαίνεται να επιδιώκουν το επιθετικό rebound ή τουλάχιστον βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κάθε φορά που η μπάλα διεκδικείται. Κάνει βήματα ο Σούμποντιτς. Και ήδη ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τον Μισούνο. Κόρφας. Πασάρι στον Φασούλα. Κλέβει ο Γιαννάκης. Προς στιγμήν όμως η μπάλα πάλι για τον ΠΑΟΚ που έχει 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ. Φασούλας, αυτός θα κάνει την τελική επίθεση. Τελικά rebound από τον Βράνκοβιτς. Και η πάσα ευνηδιασμού κόβεται αλλά με φάουλ από τον Σταυρόπουλο Σούμποντιτς. Δικαίωμα για δύο βολές τον Σλόμπονταν Σούμποντιτς. Ενώ το σκορ είναι 12, 15,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ το μπάσιμο του Σούμποντιτς και το φάουλ την ώρα που έκανε το lay-up. Ο Σούμποντιτς που παίζει πάντα καλά απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι παίκτης που έχει κρίνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα ντέρμπι της τελευταίας τετραετίας χάρη στην εκτελεστική του ευχέρεια. Το σκορ έγινε 14. 15,5 λεπτά πριν από το τέλος και τη θέση του Λιπηρίδη στην πεντάδα του Άρη πήρε ο Μισούνο. Ψηλώνει το σχήμα ο Ιωαννίδης, διέβλεψε προφανώς εκείνο το πρόβλημα που υπάρχει στα rebound. Κόβει ο Βράνκοβιτς την μπάλα στο σούτ του Πρέλεβιτς. Ναι, ίσως ο Ιωαννίδης αναγκάστηκε να βάλει το Μισούνο στη θέση του Λιπηρίδη γιατί παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Κουκ άφηνε τον Λιπηρίδη και κάλυπτε για τον Γκάλι, έτσι περιοριζόταν η επιθετική δυνατότητα των Αριανών. 12-4 από τον Φασούλα. Γκάλης υπό την πίεση του Κόρφα. Το σκρίν από τον Μισούνοφ αλλά περιμένουν οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το rebound του Κουκ σε μια φάση που ούτε ο ίδιος ο Γκάλης δεν θα περίμενε να εξελιχθεί έτσι. Σταυρόπουλος. Ο Μισούνοφ αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Κουκ και στον Φασούλα είναι πάντα ο Βράνκοβιτς. Διεισδύει ο Κόρφας μόνος του. Ο Γκάλης δεν τον ακολούθησε. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ευκαιρία στο σκοράρισμα. Βασικό ρόλο έχει παίξει μέχρι τώρα βέβαια και η άνεση που τον διακρίνει στο rebound. 14-4. Διαφορά 10 πόντων. 14,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βράνκοβιτς. Νέο λάθος στη συνεννόησή του με τον Σούμποντιτς με τον Βράνκοβιτς και time out που ζητάει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Τέσσερα λοιπόν το σκορ. Φασούλας γυρίζει, κόβεται από τον Βράνκοβιτς και έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Μπάλα λοιπόν στον Άρη. Μετά το πρώτο φάουλ του Φασούλα. Ο Φασούλας έχει τις αντιρρήσεις του αλλά βέβαια αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιαννάκης. 14-4 το σκόρ υπέρ του ΠΑΟΚ. 13 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σούμποντιτς. Μισούνοφ, εκεί που είναι ακίνδυνος για να σκοράρει. Σου τριών πόντων του Γιαννάκη. Νέο rebound αυτή τη φορά από τον Φασούλα. Προσπαθεί να ανοίξει ευνηδιασμό ο Κόρφας που θα σουτάρει για 3 πόντους. Και το σκορ θα γίνει 17-4.
13 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το εκρηκτικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν απλό ξεκίνημα. Συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Rebound του Κόρφα. Και πάει για το lay-up ο playmaker του ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Κουκ. Σταυρόπουλος. Κουκ. Τελικά ο Κουκ με δεύτερη προσπάθεια κάνει το σκορ 19-4, ενώ έχουμε τον τραυματισμό του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το καλάθι. Εδώ ο Γιαννάκης που έχει τραυματιστεί, του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά συμβαίνουν 13 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ενώ το σκορ είναι 19-4. Ναι, το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Άρης έχει πετύχει μόνο 4 πόντους στα 7 λεπτά, δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό στην επίθεση και φαίνεται να έχει πρόβλημα, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έχει καταπληκτικό τέμπο στην επίθεση, κρατάει χαμηλά το ρυθμό εκτός από την τελευταία φορά που έκανε ενθουσιασμό και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα του Άρη, μια και ο Κόρφας κατεβαίνει χαμηλά και βγάζει τον Γκάλι από την κατάσταση ευνηδιασμού. Γιαννάκη στην επίθεση του Άρη, που κάνει με 15 πόντους και σε άλλα πρόσφατα παιχνίδια Άρη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε καλό ξεκίνημα, αλλά διαφορά 15 πόντων δεν είχε πάρει ποτέ. Επιθετικό φάουλ του Μισούνοφ στο μεταξύ. 12 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με τον ΠΑΟΚ να υπερέχει μέχρι στιγμής, να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει τον πρώτο, έχω την εντύπωση, τον αποκλειστικό λόγο στα rebound. Καλές επιλογές στην επίθεση και βέβαια για τον Άρη είναι σπάνιο πράγμα αυτοί οι 4 μόνο πόντοι σε 7,5 λεπτά αγώνα. Είναι σίγουρα αρνητικό ρεκόρ. Κόρφας. Η ωραία στις πάσα για τον Σταυρόπουλο, μια αριστουργηματική πάσα από τον Κοντορεβιθούλη, playmaker του ΠΑΟΚ. Το σκορ γίνεται 21-4. Και από το σου τριών πόντων του Γιαννάκη, το rebound του Σταυρόπουλου, ο Άρης έχει αποτύχει μέχρι στιγμής τα επιθετικά rebound. Δεν καταφέρνει να ανανεώνει τις επιθέσεις του. 21-4 λοιπόν, 11 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Βασίλης, θα διακόπτω για να πούμε ότι ο Ιωαννίδης προφανώς μείοντας ευχαριστημένος από κανένα κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας, το ετοιμάζει και τον Δοξάκη και τον Ρωμανίδη. Άρα λοιπόν φαίνεται θα συνεχίσουν μόνο ο Γκάλης με τον Βράνκοβιτς από την αρχική πεντάδα. Φασούλας. Διεισδύει ο Σταυρόπουλος. Πασάρι στον Φασούλα που επιμένει παρά την προσπάθεια για κλέψιμο της μπάλας. Και νέο σου τριών πόντων από τον Κόρφα. Εκεί πλέον δεν υπάρχει αυτή τη φορά παίκτης του ΠΑΟΚ για rebound. Γκάλης. 21-6. Είναι το πρώτο καλάθι του Νίκου Γκάλη. Πρέλεβιτς. Είναι 3 πόντοι και μία βολή για τον Πρέλεβιτς. Να εδώ ο Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς που κάνει το σκορ 24-6. Ξανά η προσπάθεια, το φάουλ από τον Σούποτιτς, δικαίωμα για μία βολή στον παίκτη του ΠΑΟΚ, που μαζί με τον Κόρφα βέβαια και τον Σταυρόπουλο συνθέτουν μια γραμμή πυρός στην περιφέρεια και οι τρεις βρίσκονται σε πολύ καλή φόρμα. Άλλωστε ο Πρέλεβιτς είναι και πρώτος σκόρερ στο κύπελο κυπελούχων και στους δύο ομίλους. Το σκόρ έγινε 25-6. Αυτή η διαφορά των 19 πόντων προδιαγράφει μια κατάσταση. Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια είναι νωρίς, αλλά σίγουρα ο Άρης τώρα πρέπει να δημιουργήσει μια κατάσταση, να φέρει μια αναταραχή, θα έλεγα, στο παιχνίδι, για να βγάλει τον ΠΑΟΚ από τον φοβερό ρυθμό που έχει και το τέμπο του.
Και αν αντιλήφθηκα καλά, βλέπω μια αλλαγή στην άμυνα του Άρη που θα γίνει τώρα. Ο Γιαννάκης θα πάει στον Μπρέλεβιτς για να σταματήσει την επιθετική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ. Το σκορ έγινε 25-8. Και ο Ρωμανίδης που μπήκε μόλις πριν αναλαμβάνει τον Σταυρόπουλο και στον Πρέλεβιτς ο Γιαννάκης. Και νέο τρίποντο από τον Κόρφα, 28-8, η διαφορά στους 20 πόντους με τον πιο εύστοχο παίκτη του πρωταθλήματος από τη γραμμή των 6-25. Γιαννάκης. Μισούνοφ. Αφήνει στο Βράνκοβιτς που θα κάνει το σκορ 28-10 μόλις στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης κάνει διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Γιαννάκης θα κλέψει από τον Πρέλεβιτς και Γκάλης. Το jump shoot μπροστά στον Κουκ. Rebound από τον Φασούλα και πάσα ευνηδιασμού για τον Πρέλεβιτς. Το φάουλ από τον Ρωμανίδη. Εδώ ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο Θόδωρος Βιντάλης. Και το φάουλ του Ρωμανίδη στον Πρέλεβιτς. Εννέα λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάω Κάρης 28-10. Κουκ θα γυρίσει και τελικά 30-10 από τον Αμερικανό Άντονι Κουκ, νούμερο 24 στα draft του NBA την περασμένη περίοδο, που όμως διάλεξε την Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Μισούνοφ. Έχει γίνει φάουλ από τον Κουκ, όπως δείχνει ο δεύτερος διαιτής, ο κύριος Κορομιλάς. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Φεύγει ο Μισούνοφ. Επιστρέφει ο Σούμποτιτς. Αυτή η κίνηση του Ιωαννίδη υπολογίζω ότι είναι για δύο λόγους. Για να κάνει πιο δραστήρια αμυντικά την ομάδα, πιο κινητική, και για δεύτερο λόγο να απειλεί από την περιφέρεια, γιατί όπως θα είδανε και οι τηλεθεατές, ο Κουκ άφηνε και το Μισούνοφ και το Λυπηρίδη, κάλυπτε μέσα και δημιουργεί το πρόβλημα και για τον Γκάλ και για τον Γιαννάκη της διεισδύσης. Για να δούμε αν θα λειτουργήσει. Ο Φασούλας έδιωξε την μπάλα που κατευθύνθηκε στον Πρέλεβιτς. Αυτός θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα. Το σκορ γίνεται 32-10. Ο ΠΑΟΚ έχει μια εντυπωσιακή, θα έλεγε κανείς, άνεση στην επίθεση. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ έχει καλό τέμπο, πολύ σιγουριά στην επίθεση και όπως φαίνεται τουλάχιστον από εδώ που είμαστε, είναι πολύ πιο ξεκούραστος από τον Άρη αντιμετωπίζοντας αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολο ο Άρης θα καταφέρει έστω και να πλησιάσει το παιχνίδι. Ο Ρωμανίδης μειώνει σε 32-12, έχει δικαίωμα και για μία βολή, ενώ ο πολίτης πέρασε στη θέση του Σταυρόπουλου τον Μακαρά. 8,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, που μέχρι στιγμής είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στον ΠΑΟΚ, κυρίαρχος του παιχνιδιού από το πρώτο ως το 12ο που διανύουμε τώρα λεπτό. Κόρφας. Φασούλας. Περνάει ο Πρέλεβιτς που θα κάνει το jump shoot. Ο Γιαννάκης. Έχει επιστρέψει ο ΠΑΟΚ, η assist του Γκάλη στον Ρωμανίδη και ο Ρωμανίδης θα πετύχει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι, κάνει το σκορ 32-15 και έχει δικαίωμα και για μία ακόμα ελεύθερη βολή και έχουμε time out που ζήτησε ο Κώστας Πολίτης. Ελεύθερη βολή, το σκορ παρέμεινε 32-15. Έγινε μια αλλαγή στην άμυνα του Άρη, ενώ έχει γίνει το φάουλ από τον Σούμποτιτς στον Κουκ.
Είναι το τρίτο φάουλ του Σούμποτιτς. Προς στιγμήν δημιουργήθηκε κάποια παρεξήγηση που τελικά λύθηκε. Η αλλαγή είναι ότι αναλαμβάνει ο Σούμποτιτς το μαρκάρισμα του Κουκ. Να δούμε τι θα αποδώσει αυτή η αλλαγή. Φασούλας μπροστά στο Βράνκοβιτς, rebound από τον Γιουγκοσλάβο. 7,5 λεπτά ακόμα. Ρωμανίδης δεν είχε τύχει και τελικά αποφάσισε να γυρίσει την μπάλα προς τα έξω. Σου τριών πόντων από το Ρωμανίδη και το σκορ γίνεται 32-18. Ο Ρωμανίδης έχει πετύχει τους τελευταίους 8 πόντους του Άρη. Μπορεί να μην είναι πια βασικός παίκτης του Άρη, αλλά βέβαια έχει την εμπειρία των αγώνων αυτών. Εμπειρία 13 ετών. Κουκ πετυχαίνει το καλάθι, 36-18. Η λύση που λέγαμε, ο Ρωμανίδης έχει πέτυχει 8 τους τελευταίους πόντους του Άρη και ο πολίτης βλέποντας ότι δίνει αυτός τις λύσεις για τους πρωταθλητές, σήκωσε αμέσως τον Παπαχρόνη για να περάσει προφανώς το ρόλο του φρουρού του Ρωμανίδη. Το jump shoot του Γκάλι και το σκορ γίνεται 34. Βιάστηκα προηγουμένως, ήδη είχε σημειωθεί το καλάθι στο ταπλό. Είναι 34-20 το σκορ. Η διαφορά των 20 πόντων που είχε ο ΠΑΟΚ έχει μειωθεί στους 14. Φασούλας το σούτ από το high post χωρίς πίεση και 36-20 από τον Παναγιώτη Φασούλα, που γι' αυτόν το σημερινό παιχνίδι, πέρα βέβαια από το ομαδικό συμφέρον της νίκης, έχει και μια ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Θα ήθελε δηλαδή να πάρει μια ρεβάνς προσωπικού επίπεδου από τον Βράνκοβιτς, που τον είχε κόψει στα τελευταία 6 λεπτά του πρώτου αγώνα 4 φορές. Φάουλ από τον Μακαρά στην προσπάθεια του Σούμποτιτς. Μακαράς, στον οποίον ο πολίτης συνεχίζει να αναθέτει επικίνδυνες αμυντικές αποστολές. Τον είχαμε δει δηλαδή να μαρκάρει και να εξουδετερώνει μάλιστα 2 φορές τον Αμερικανό Ντέιβις της Μιλούς, και σήμερα είναι απέναντι στον Σούμποτιτς. Μπήκε ο Παπαχρόνης, δίνει βοήθεια εκεί στο μαρκάρισμα του Γκάλι και φάουλ από τον Φασούλα στο Βράνκοβιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ και ο Βράνκοβιτς έχει δικαίωμα για βολές, αλλά ίσως και ο ίδιος θα προτιμούσε να πεζόταν η μπάλα απ' έξω, γιατί ο Βράνκοβιτς είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή του φάουλ. Έχει ποσοστό κάτω από 50% και το επιβεβαιώνει. Αντίθετα, είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του πρωταθλήματος στα δίποντα. Η αναταραχή αυτή μπροστά στη γραμματεία οφείλεται στο ότι κάποιοι από τον πάγκο του ΠΑΟΚ συγχωθήκαν και διαμαρτυρηθήκαν κάπως έντονα. Έτσι και οι δύο διαιτητές, που όπως σας είπαμε προηγουμένως είχαν επιστήσει την προσοχή των πάγκων και των δύο πάγκων σε αυτό το σημείο, έσπευσαν να κάνουν παρατηρήσεις. Ο Δαλματός αστοχή για δεύτερη φορά. Παραμένει το 36-20. Ο Παπαχρόνης έχει πάρει τη θέση του Κουκ. Ο πολίτης συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το χαμηλό σχήμα με τρεις κατεξοχήν περιφερειακούς παίκτες. Κουβεντούλα μεταξύ Φασούλα και Γιαννάκη. Η μπάλα ήταν για τον ΠΑΟΚ βέβαια, όπως φάνηκε και στο replay. Κόρφας σκρίν από τον Παπαχρόνη, που θα πάρει την assist πάσα και απέναντι στο Βράνκοβιτς, χάρη στον δυναμισμό του, θα κάνει το σκορ 36. Όχι, δεν έχει γραφτεί. Έχουμε μία παρεξήγηση. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιος φίλησε. Ποιος φίλησε. Ποιος φίλησε. Ποιος φίλησε.
Δεν είδα εγώ αυτό. Ακούσατε, παιδί. Δεν ρωτάω, κύριε. Ακούσατε, ρωτάω. Τι δικαιοδοσία του είναι. Αυτός. Από 12 λεπτά, δύο παλιές αλλάξαμε. Δύο παλιές αλλάξαμε. Κάνω, φύγε από εδώ. 12 λεπτά. Τι έγινε, πες μου τι έγινε. Τι έγινε. Αφού δεν το βλέπεις. Το βλέπεις από εκεί. Είχε στην κατοχή. Επιτέλους το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Το καλάθι τελικά δεν μετράει, όπως ακούσατε κι εσείς οι διαιτητές με την γνώμη της γραμματείας. Κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι είχε εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν χρειάζεται τίποτα σε αυτά που να προσθέσουμε τίποτα σε αυτά που ήδη ακούσατε. Ακούστηκε ένα σφύριγμα από τη γραμματεία που άλλοι το άκουσαν, άλλοι δεν το άκουσαν μέσα σε αυτή τη φασαρία. Ότι είχε λήξει ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Ακούσα την ένσταση του πολίτη ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να αλλάχτουν δύο παλιές και να εκπνεύσει αυτός ο χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζουμε στον αγώνα. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Παπαχρόνης, δικαίωμα για μία και μία στο Ρωμανίδη, που είναι ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων στα τελευταία λεπτά και όχι άδικα, αφού είναι αυτός που προσπαθεί να μειώσει το σκορ. Εξάλλου αυτό το σκοπό είχε και η είσοδος του Παπαχρόνη, φαντάζομαι, από τον Κώστα τον Πολίτη, να περιορίσει τη δραστηριότητα του Ρωμανίδη, ο οποίος τραβάει στο τέλος το σκορ για τον Άρη και έτσι να διατηρήσει τη διαφορά που έχει η ομάδα του. Παπαχρόνης θα αποφασίσει να προχωρήσει. Rebound του Φασούλα και έχει γίνει το φάουλ από τον Βράνκοβιτς. Είναι το πρώτο φάουλ του Γιουγκοσλάβου. Καλύτερα βέβαια από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον πρώτο αγώνα, όταν είχε χρεωθεί με 4 φάουλ στο 1ο λεπτό. Ο Ιωαννίδης αποσύρει τον Σούμποτιτς και εμβάζει τον Λυπηρίδη. Είναι η απάντηση προφανώς του Ιωαννίδη στην είσοδο του Παπαχρόνη. Δύο από αυτούς που λέτε εσείς οι προπονητές fighters, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς αυτό είναι όσον αφορά εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Αλλά από την άλλη μεριά είδατε ότι και ο Πολίτης έβαλε μέσα το Σταυρόπουλο, το οποίο σημαίνει ότι βοηθάει κάπως τον Ιωαννίδη για την αλλαγή που έκανε για τον Λυπηρίδη. Και έτσι ο Ρωμανίδης τώρα θα πρέπει να κυνηγά το Σταυρόπουλο λογικά. 38-20 με τις δύο βολές του Παναγιώτη Φασούλα. Μένουν ακόμα 4,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Σταυρόπουλος στον Ρωμανίδη. Και πάντα ο Κόρφα στον Γκάλι. Έχει χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα ο Ρωμανίδης. Έχει τεράστιο πρόβλημα στην επίθεση ο Άρης. Η άμυνα του ΠΑΟΚ βέβαια από την άλλη πλευρά έχει την απάντηση ανά πάσα στιγμή. Καθώς δεν έχει επιτρέψει τον Άρη να κάνει ευνηδιασμό μέχρι τώρα.
Παπαχρόνης. Μένουν 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Το τελευταίο σούτ από τον Φασούλα. Rebound του Ρωμανίδη και επιθετικό φάουλ από τον Παπαχρόνη. Έχουν 8 ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες. Λοιπόν, 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ρωμανίδης πάλι στη γραμμή του φάουλ. Και ο Πολίτης επαναφέρει τον Κουκ αντί του Παπαχρόνη, που είναι ο αγαπημένος της εξέδρας του ΠΑΟΚ. ...38-21... και 38-22 με 10 πόντους μέχρι στιγμής του Ρωμανίδη, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Κουκ. Διεισδύει ο Κόρφας, σου 3 πόντων από το Σταυρόπουλο. Μακρινό rebound από τον Γκάλιπ. Γιαννάκης έχει κάνει βήματα στο δεύτερο βήμα. Κάπου μπερδεύτηκε εκεί προσπαθώντας να αποφύγει το μαρκάρισμα. 38-22, 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ξεφεύγει ο Κόρφας, σου 3 πόντων και 41-22 η διαφορά στους 19 πόντους. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με τον Τζον Κόρφα, που έχει 62% ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των 6-25. Το τρίποντο του Γκάλι είναι το δεύτερο σουτ 3 πόντων που επιχειρεί στο σημερινό παιχνίδι. Και αν η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο δύσκολα για τον Άρη, είναι σίγουρο ότι ο Γκάλις θα αρχίσει να σουτάρει μακριά, από μακριά. Φάουλ από τον Γκάλι. Και time out που ζήτησε ο Ιωαννίδης. Μία και μία ο Τζον Κόρφας, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα με 11 πόντους, αλλά και του αγώνα με δεύτερο τον Ρωμανίδη. 42-25, ο Κόρφας σπανίως αστοχεί από τη γραμμή του φάουλ, μαζί με τον Γκάλι οι πιο εύστοχοι στις βολές. Και 43-25, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης. Καλή άμυνα από τον Πρέλεβιτς και βοήθεια από τον Κουκ εμπόδισαν τον Γιαννάκη να πάρει την baseline. Και Γκάλις. Το σκορ γίνεται 43-27, 11 πόντι μέχρι στιγμής από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, που ενώ στα τελευταία 9-10 μάτς ΠΑΟΚ Άρη δεν είχε ουσιαστικό πρόβλημα στη δουλειά του, σήμερα έχει. Φάουλ από τον Γιαννάκη στον Πρέλεβιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη και δικαίωμα για 2 βολές στον Πρέλεβιτς. ...44-27. Και 45-27 από τον Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς. Γιαννάκης. Πάντα σε μεν του μεν η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Πολίτης μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να εφαρμόσει μια άλλη άμυνα που έχει εφαρμόσει στα προηγούμενα μάτς με τον Άρη, το Zone Press. Η ασίστ του Γιαννάκη. Ο Ρωμανίδης δίνει και πάλι τη λύση και είναι η τρίτη φορά που κερδίζει το foul goal. Καλάθηκε δικαίωμα για ελεύθερη βολή.
σε θέση center μάλιστα. Κατά περίσταση βέβαια. Και ο υποδειγματικός αυτός τρόπος παιχνιδιού του Ρωμανίδη έκανε τον Γιάννη Ιωαννίδη να δείξει στον Σούποντιτς ότι να έτσι έπρεπε να παίζεις εδώ στον πάγκο, ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Άμυνα ζώνης από τον Άρη για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Κόρφας. Ο Άρης ελπίζει με αυτήν τη ζώνη να κερδίσει μία-δύο φάσεις που θα τον βοηθήσουν να μπει στα ποδητήρια με μικρότερη διαφορά, ώστε να φροντίσει να βρει κάποια λύση για το δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση λειτουργήσε η άμυνα ζώνης και τώρα πήρε και μια τεχνική ποινή ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια. Ένα λεπτό πριν από το τέλος, το μάτς δεν έχει αρχίσει, χρεώθηκε με τεχνική ποινή ο ΠΑΟΚ. Μετά το επιθετικό φάουλ, το οποίο καταλογίστηκε στον Κόρφα, ο playmaker του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε. Χρεώθηκε λοιπόν με αυτή την τεχνική ποινή και έτσι ο Γιαννάκης, ο Γκάλης, θα εκτελέσει τις βολές, ενώ το σκορ είναι 45-30. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος. Κάνει ένσταση, θέλει να υποβάλει ένσταση μάλλον ο Ιωαννίδης. Σαράντα πέντε τριάντα ένα. Και ενώ ο Βιδάλης φωνάζει στον προπονητή του Άρη, τον Ιωαννίδη, να απομακρυνθεί από τη γραμματεία, το παιχνίδι θα συνεχιστεί 45-32. 58 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο σε ζώνη ο Άρης, που του απέδωσε προηγουμένως ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ. Rebound του Φασούλα και φάουλ από τον Ρωμανίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μιχάλη Ρωμανίδη. Δύο βολές για τον Φασούλα. Σαράντα έξι, τριάντα δύο. Ριμπάουν του Βράνκοβιτς. Σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Ο Γκάλης κερδίζει το rebound, αλλά ο Κουκ δεν επιτρέπει στον Άρη να κερδίσει και δεύτερο επιθετικό rebound εκεί που βρισκόταν. Ίσως η τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μένουν 26 δευτερόλεπτα. Από αυτά έχει τα 14 τώρα ο ΠΑΟΚ στη διάθεσή του. Θα μείνουν δηλαδή στον Άρη αν ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο. Rebound του Λιπηρίδη, ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Έχει χρεωθεί με φάουλ όμως ο Πρέλεβιτς. Το σκορ 46-32. Εδώ το φάουλ του Πρέλεβιτς στο Λιπηρίδη. Και ο Λιπηρίδης στη γραμμή του φάουλ. Ενώ το σκορ είναι 46-32 και μένουν 7 δευτερόλεπτα. Ο Λιπηρίδης δικαιώνει την επιλογή του Ιωαννίδη σε αυτή την πρώτη φάση τουλάχιστον. Αν και ο Ιωαννίδης σπανίως
επιτρέπει στους παίκτες σε τέτοιες περιπτώσεις να σουτάρουν βολές. Αλλά βέβαια είναι μακριά στο σκορ ο Άρης και θέλει να μειώσει. Το σκορ έγινε 46-34. Νέο λάθος από τον ΠΑΟΚ, θα προλάβει ο Πρέλεβιτς. Ναι, και θα σουτάρει κιόλας. Και το σουτ της απελπισίας από τον Γκάλι. 46-34 το σκορ στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του ΠΑΟΚ. Γυρίζουμε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Ρωμανίδης, τον σταματάει ο Κουκ, αλλά χρεώνεται με φάουλ ο Αμερικανός. Είναι το τρίτο φάουλ του Άντωνι Κουκ και δύο βολές για τον Μιχάλη Ρωμανίδη, τον παίκτη όχι ακριβώς της αποκάλυψης, δεν είναι τυχαίος παίκτης, 81 φορές διεθνής, 13 χρόνια στον Άρη, αλλά τον άνθρωπο που coach έχω την εντύπωση ότι έδωσε πνοή στον Άρη από την στιγμή που βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση χάνοντας 32-10. Παρόλα αυτά τα καλά λόγια που είπες Βασίλη για τον Ρωμανίδη που πράγματι ταξίζει στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι δεν έχει ευστοχήσει σε ελεύθερες βολές που θα βελτίωνε καλύτερα την κατάσταση για την ομάδα του αν πετύχαινε και τις ελεύθερες βολές που σούταρε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο και τώρα. Σταυρόπουλος. Ο Άρης ξαναρχίζει με man to man, με τον Γκάλι στον κόρφα. Ο Σταυρόπουλος παίρνει το φάουλ από τον Ρωμανίδη. Είναι το τρίτο φάουλ και του Μιχάλη Ρωμανίδη. Ξανά η προσπάθεια του Σταυρόπουλου. 19 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. 46-34. Rebound του Κουκ που θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι υπό την απειλή να κοπεί από τον Βράνκοβιτς και θα κερδίσει και το φάουλ, το δεύτερο του Δαλματού. 48-34 λοιπόν ο Κουκ. Έχει πετύχει μέχρι τώρα 13 πόντους, όσους και ο Κόρφας, όσους και ο Ρωμανίδης. Και είναι η ώρα του Νίκου Φιλίππου, όπως κρίνει ο Ιωαννίδης. Θα πάρει τη θέση του Λυπηρίδη. Παραμένει το 48-34. Γιαννάκης. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα και πάντα τη βοήθεια του Κουκ. Και Γιαννάκης. 48-36 με σκόρερ τον μοναδικό από τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στους αγώνες Άρη ΠΑΟΚ και δεν έχει χάσει ποτέ. Έχει 13 νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές στα μεγάλα ντέρμπι ο Γιαννάκης. Μία φορά δεν έπαιξε και ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να κερδίσει πέρυσι τον πρώτο γύρο. Κλέβει ο Γιαννάκης. Ρωμανίδης από την κορυφή της ρακέτας, rebound του Φασούλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πετύχει ακόμα καλάθι σε αυτά τα δύο λεπτά που παίζονται. Έχει πετύχει ένα καλάθι ο ΠΑΟΚ και ένα ο Άρης. Πρέλεβιτς. Ένας αδόκιμος τρόπος για σουτ που τελικά δίνει το δικαίωμα στον Άρη να κάνει την επίθεση. Από πλευράς φάουλ, ουσιαστικό πρόβλημα, 4 φάουλ δεν έχει κανείς. Ο Κουκ έχει 3, ο Σούμποτιτς 3 και ο Ρωμανίδης επίσης 3. Γκάλης στον Φιλίππου. Η μπάλα είναι για τον Άρη, δείχνει ο κύριος Κορομιλάς. Για τον ΠΑΟΚ διορθώνει, παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αναγνωρίζοντας ότι έδειξε προς άλλη κατεύθυνση από εκείνη που ήθελε. 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα, 48-36. Κόβει ο Βράνκοβιτς αλλά με φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς που μέχρι στιγμής έχει πετύχει ένα καλάθι. Και εδώ ο Φασούλας. Τις βολές κέρδος από την αναμέτρησή του στον αέρα με έναν παίκτη που ήλθε από τη Γιουγκοσλαβία φέτος και μέχρι στιγμής τουλάχιστον του έκλεψε τα πρωτεία
στα κοψίματα. 50-36 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το γήπεδο βρίσκονται οι τρεις ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας, ο Κουκ, ο Φασούλας και ο Βράνκοβιτς, με ειδικότητα στα κοψίματα. Ο Γιαννάκης ξαναδίνει τη λύση. 50-38. Και ο Ιωαννίδης ετοιμάζει πάλι τον Μισούνο. Κόρφας. Κουκ γυρίζει, προσποιείται. Έξοχη προσπάθεια από τον Κουκ, αλλά χρεώνεται με βήματα. Και φεύγει για πρώτη φορά από το παιχνίδι ο Βράνκοβιτς, χρεωμένος με 3 φάουλ. Θα παίξει σέντερ ο Μισούνοφ. Και playmaker σε αυτή την προσπάθεια ο Γκάλης. Βλέπει ο Κόρφας και κερδίζει το φάουλ από τον Γκάλη. Οι του ΠΑΟΚ ζητούν και τελικά ο κύριος Βιδάλης δίνει εσκεμμένο φάουλ, που σημαίνει ότι ο Κόρφας θα εκτελέσει τις δύο βολές και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα παίξει την μπάλα από πλάγια. Ενώ το σκορ είναι 50-38 και μένουν 16,5 λεπτά. Να εδώ ο Κόρφας. Που εφέτος ακολουθεί την ομάδα του κατά το ίμιση. Δεν παίζει στο κύπελο κυπελούχων, παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερη βολή. Και 51-38. Η μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ με τον Σταυρόπουλο. Κόρφας. Κουκ. Θα κάνει το σούτ μπροστά στον Φιλίππου. Θα πάει για το επιθετικό rebound. Και Πρέλεβιτς. Μπροστά στο Μισούνο, 53-38, ο ΠΑΟΚ στους 15 πόντους. Δεν θυμίζω ότι είχε προηγηθεί με διαφορά και 22 ακόμα πόντων, 32-10. Γιαννάκης, σου 3 πόντων. Rebound από τον Σταυρόπουλο και φάουλ από τον Γιαννάκη. Είναι το τρίτο του φάουλ. Ξανά η προσπάθεια, προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό ο Σταυρόπουλος και εκεί δέχεται το φάουλ του Γιαννάκη. Έφυγε ο Φιλίππου και επανήλθε ο Σούμποτιτς. Κόρφας. Κουκ. Ρέλεβιτς. Με την απειλή, όχι τελικά, είναι πραγματικότητα το επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρωμανίδη. Δεύτερο φάουλ από τον Πρέλεβιτς. 15,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 53-38. Και όπως παρουσιάζονται τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Εκτός από την τελευταία φάση βέβαια του επιθετικού του Πρέλεβιτς. Έχει καλό τέμπο μπροστά, παίζει σε αργό ρυθμό και ο Άρης δεν μπορεί να βρει λύσεις επιθετικές λύσεις, ούτε καν να πετύχει κανέναν εμφυδιασμό. Έχω το συνέστημα ότι στις τελευταίες 3-4 επιθέσεις ο Άρης κάνει βεβαιασμένες επιθέσεις από το άγχος του χρόνου που περνάει και της διαφοράς που μένει στους 15 πόντους. Ο Μισούνοφ αφήνει στον Σούμποτιτς, που θα μειώσει σε 53-40 με αυτή τη διείσδυση. 4 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Σούμποτιτς. Επαναλαμβάνω ότι έχει έναν πολύ υψηλό μεσόρο, 22-23 εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα κάνει ο Πρέλεβιτς το σούτ για κάθε ενδεχόμενο, ήδη όμως έχει κερδίσει το φάουλ από τον Μισούνοφ και δικαίωμα για δύο βολές στον Μπράντισλαβ Πρέλεβιτς. Όσοι
σημερινός αγώνας ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι ο 57ος στην ιστορία τους, για να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στο παρελθόν. Τον Άρη ευνοεί σαφώς η προϊστορία, έχει 40 νίκες έναντι 16 του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα είχε και ένα σερί επιτυχιών από το 1983 μέχρι πέρυσι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Το σκορ είναι 55-40. Έχει περάσει ένα πεντάλεπτο από το τζάμπολ του δευτέρου ημιχρόνου. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Rebound του Φασούλα. Πόρφας πάει για το ένας εναντίον ενός, ο Πρέλεβιτς που κόβεται καθαρά από τον Γιαννάκη. Και φάουλ στον Κόρφα. Τρίτο φάουλ του Τζον Κόρφα πάνω στον Γκάλι. Υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο ίσως στα ατομικά μαρκαρίσματα. Βλέπουμε δηλαδή το μαρκαρίσμα του Γκάλι με τον Πιστεύω Κόρφα. Ότι ο Κόρφας έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά επάνω στον Γκάλι και ότι ήδη είμαστε στο 15 λεπτά πριν τη λήξη και δεν υπάρχει σημαντική φθορά σε κανέναν παίκτη για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. 55-43 με το τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο Άρης μειώνει και πάλι στους 12 πόντους όπως το ημίχρονο. Φασούλας, ενώ επανήλθε ο Βράνκοβιτς αντί του Μισούνο. Η ασίστ από τον Πρέλεβιτς, ένα δύσκολο καλάθι από τον Φασούλα και 57-43. Σουμποτίτς, ενώ ο Άρης παίζει στην ουσία με ένα χαμηλό σχήμα τώρα, όπως εκείνο που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Γιουγκοπλάστικα, χωρίς τον Λυπηρίδη, υπάρχει ένα πιο κινητικό, πιο ελαφρύ σχήμα, κυρίως στη θέση 4, που καλύπτει ο Ρωμανίδης. 57-45, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σου τριών πόντων από τον Κόρφα και 60-45 η απάντηση του Τζον Κόρφα στον Παναγιώτη Γιαννάκη, σε ό,τι έχει σχέση βέβαια με τη δραστηριότητά τους από τα 6-25, και οι δύο είναι καλοί σουτέρ στο τρίποντο και δεν φοβούνται, δεν διστάζουν κιόλας να σουτάρουν από μακριά. Γκάλι σαν center four αλλίωσε το σούτο Φασούλας και έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Βράνκοβιτς και επηγόντως ο Ιωαννίδης καλεί από τον πάγκο τον Μισούνοφ. Μένουν ακόμα 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους και ο Βράνκοβιτς έχει 4 φάουλ. Αλλά ο Ιωαννίδης δεν αποσύρει τον Βράνκοβιτς. Ίσα ίσα ψηλώνει το σχήμα, βγάζει τον Ρωμανίδη και επαναφέρει τον Μισούνο. Πρέλεβιτς. Η μπάλα για τον Άρη. Παρά τις αντιρρήσεις του Κουκ. Σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Το rebound από τον Σταυρόπουλο. Τι αποσκοπεί η κίνηση του Ιωαννίδη να παίξει με δύο πύργους, όπως λέμε. Με δύο κλασικούς σέντερ δηλαδή. Μολονότι ο Βράνκοβιτς έχει 4 φάουλ. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει περιθώρια να κρατήσει τον Βράνκοβιτς στον πάγκο. Το χρόνος περνάει και έχει ανάγκη από μερικά γρήγορα καλάθια. Δύο ψηλοί θα του δώσουν ευκολότερα rebound και πιθανότητα για να φύγει στον εφηδιασμό. Και αυτό ελπίζει φαντάζομαι ο προπονητής του Άρη Ιωαννίδης έχοντας μέσα τους δύο ψηλούς. 63-45 από τον Πρέλεβιτς. Είναι η ώρα των τριών πόντων εκατέρωθεν και time out. Αλλά από τον Άρη 63-45 το σκορ, 11 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Άρης ξαναγυρίζει την άμυνά του σε ζώνη. Σταυρόπουλος, ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κόβει ο Βράνκοβιτς, αλλά κλέβει ο Πρέλεβιτς. Είναι καλάθι 2 πόντων, 65-45.
35-45 η διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. Με τις γρήγορες απαντήσεις από πλευράς Κόρφα και Πρέλεβιτς, Μισούνο 65-47. Δέκα λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Πουκ που έχει απέναντί του τον Μισούνο. Νέο καλάθι από τον Πρέλεβιτς, 67-77. 10 και 34 πριν από το τέλος. Πουκ. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με τον Κόρφα. Πρέλεβιτς έχει επιβάλει πλέον το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι και γεγονός, και το αξιοπερίεργο είναι ότι ο Άρης δεν βγαίνει να πιέσει καθόλου προς τα έξω και ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να τρώει όλο το χρόνο και να σκοτώνει το χρονόμετρο που λέμε για να φτάσει στη νίκη. Rebound από τον Κουκ και βέβαια αυτό είναι φυσιολογικό γιατί από πλευράς ΠΑΟΚ πήδησαν Κουκ και Φασούλας και από τον Άρη μόνο ο Γιαννάκης, ο Βράνκοβιτς και ο Μισούνοφ δεν είχαν προλάβει καν να μπουν στην ρακέτα. Πάντα η διαφορά στους 20 πόντους. 67-47, 9,5 λεπτά πριν από το τέλος. Φασούλας με πλάτη στο καλάθι απέναντι στο Βράνκοβιτς, το follow του Σταυρόπουλου και τελικά Γιαννάκης. Νέο λάθος. Σταυρόπουλος. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει και πάλι τον Ρωμανίδη. Σου τριών πόντων από τον Πρέλεβιτς. Rebound του Μισούνοφ. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλι. Μισούνοφ. Δεύτερη προσπάθεια. Προσπαθεί να κλέψει ο Σταυρόπουλος. Η μπάλα είναι για τον Άρη, που είναι γεγονός πως βρίσκεται στην δυσκολότερη, ενώ αντικαταστάθηκε ο Γιαννάκης με τον Ρωμανίδη, θα αναλάβει ο Γκάλης καθήκοντα playmaker. Ο Άρης λοιπόν βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια απέναντι στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ σαφώς την πιο ευνοϊκή, γιατί στο παρελθόν και άλλες φορές ο ΠΑΟΚ είχε πάρει μια κάποια διαφορά, όχι βέβαια την εντυπωσιακή που πήρε σήμερα, αλλά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ή γύρω στο 23-24 είχε εξατμιστεί η διαφορά αυτή. Time out που έχει ζητήσει ο διαιτητής. Το παιχνίδι δεν έχει ξαναρχίσει, βλέπουμε εδώ τον Ιωαννίδη νευρικό με το τσιγάρο. Ο Ιωαννίδης που δεν έχει χάσει ποτέ από τον πολίτη στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους, που άλλωστε ήσαν και οι πρώτες, παρά το γεγονός ότι και οι δύο βρίσκονται χρόνια στα γήπεδα, δεν είχαν βρεθεί αντίπαλοι. Έχει 4-0 ο Ιωαννίδης λοιπόν απέναντι στον πολίτη, και απέναντι στον ΠΑΟΚ γενικά ο Ιωαννίδης έχει 17 νίκες και μόνο 3 ήττες. Εδώ ο Κώστας Πολίτης, που από ό,τι φαίνεται 8,5 λεπτά πριν από το τέλος βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, μια νίκη που θα δώσει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να αισιοδοξεί για τη συνέχεια. Ο πολίτης που έχει ξανακερδίσει τον Άρη, αλλά βέβαια από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τον πρώτο λόγο στο ελληνικό μπάσκετ στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται καθόλου, έχει τη διαφορά των 20 πόντων και ένα σύνθημα οικείο στους φιλάθλους του Άρη έχουν υιοθετήσει πλέον οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, εκείνο που φώναζαν πέρυσι οι Αριανοί. Αυτά όσον αφορά τη μάχη της εξέδρας.
Κόρφας. 69-47 από τον Σταυρόπουλο. Και Γκάλης. Το jump shoot. 69-49. Ο Άρης παίζει χωρίς τον Γιαννάκη, αλλά ο Ιωαννίδης θα τον επαναφέρει. Μένουν ακόμα 7 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Κόρφας. Ο ΠΑΟΚ έχει στη διάθεσή του 12 δευτερόλεπτα. Και τώρα 3. Φασούλας. Rebound του Σούμποτιτς. Έκλεψε όμως ο Πρέλεβιτς, που είναι πρώτος στα κλεψίματα στο πρωτάθλημα. Και 71-49 από τον Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς. Μισούνο. Μπράνκοβιτς μειώνει σε 71-51, αλλά ο Άρης βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά και ο ΠΑΟΚ έχει πάντα τον έλεγχο που του επιτρέπει να παίζει άνετα χωρίς βιασύνη. Θα σουτάρει, όχι, τελικά θα διεισδύσει και θα πασάρει ο Πρέλεβιτς ο Σταυρόπουλο. 73-51, σταθερά η διαφορά στους 20-22 πόντους. Σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει άνηση αναμέτρηση πλέον, ο Κόρφας πάει για το ένας εναντίον κανενός και 75-61 έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαφορά της τάξης των 24 πόντων. Έγινε επιθετικό φάουλ από τον Μισούνοφ στον Κουκ. Τρίτο φάουλ για τον Μισούνοφ. Το σκορ είναι 75-51. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά, όπως ακούσατε και προηγουμένως, του αγώνα. Και ο ΠΑΟΚ πλέον βλέπει ανοιχτό τον ορίζοντα προς την νίκη, που αν τελικά επιτευχθεί, εκτός απρόοπτου, ο ΠΑΟΚ θα είναι νικητής, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, θα είναι η δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ στα τελευταία 16 παιχνίδια του με τον Άρη. Μέχρι στιγμής το σκορ σε αυτά τα 15 που έχουν γίνει χωρίς το σημερινό είναι 14-1. Και βεβαίως αν διατηρηθεί η διαφορά, ίσως είναι η δεύτερη πιο μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη ήταν το 96-69 που είχε πετύχει το 1982 στη Λάρισα. Χρονιά που ωστόσο ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα. Και κύριε Κιουμουρτζόγλου, 5 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σε τι θα μπορούσε να ελπίζει ο Άρης και σε τι μπορεί να ποντάρει ο ΠΑΟΚ για να μειώσει και να κρατήσει αντίστοιχα η κάθε ομάδα. Η μοναδική λύση που υπάρχει στον Άρη για να ελπίζει σε κάτι, αν και βλέπω πολύ περιορισμένες τις ελπίδες του, θα έλεγα πυροελάχιστες, είναι να βγει και να πιέσει ένα pressing απελπισίας και να ελπίζει ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει λάθη. Αλλά όπως φαίνεται μέχρι τώρα απόδοση του ΠΑΟΚ, ειδικότερα από τα γκάρτου, δηλαδή Κόρφα, Πρέλεβιτς, Σταυρόπουλος, είναι τόσο κοντρολαρισμένοι και τόσο σε καλή κατάσταση που δεν φαίνεται να κάνουν λάθη, ούτε να έχουν διάθεση να κάνουν λάθος. Είναι θεαματική η διαφορά, η βελτίωση, η μεταμόρφωση θα την χαρακτήριζε κανείς του ΠΑΟΚ σε σχέση με τα παιχνίδια του παρελθόντος στον τομέα της οριμότητας και της σταθερότητας. Είναι για πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να πάρει ένα ρυθμό και μια διαφορά από την αρχή του παιχνιδιού και να διατηρήσει επί 34 λεπτά. Αυτό είναι γεγονός, ότι ο ΠΑΟΚ με την πάροδο του χρόνου έχει οριμάσει, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκής εμβέλειας. Αλλά για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης πριν από 25 ώρες έπαιξε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και έχω το συνέστημα ότι είναι οι παίκτες του κουρασμένοι και ίσως αυτό να λειτουργεί αντίθετα για τον Άρη σήμερα. Το παιχνίδι έχει διακοπεί για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Το σκορ είναι 75-51. Ο Άρης έχει 8 ομαδικά φάουλ. Τα περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια. Τα περισσότερα έχει ο Βράνκοβιτς 4. Από την άλλη πλευρά 3 μόλις ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο πάω. Ξαναρχίζει το παιχνίδι με το Σταυρόπουλο να επαναφέρει από πλάγια.
Κόρφας, που έπαιξε και παίρνει πολύ καλό βαθμό στον διπλό ρόλο του σήμερα, οργανωτής, τριπλό μάλλον, οργανωτής, κάποτε και εκτελεστής αρκετά συχνά και καλός αμυντικός βέβαια. Δοξάκης σε αυτό το χαμηλό αναγκαστικά πλέον σχήμα του Άρη για πίεση. Και ο Γκάλης που σχεδόν ποτέ δεν πασάρει όταν βρίσκεται σε αυτή τη φάση, προτίμησε την πάσα προς το Δοξάκη, φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Είναι το τρίτο και δικαίωμα για δύο βολές στον Δοξάκη. Παραμένει το 75-51. Και 75-52 πάντα υπέρ του ΠΑΟΚ, που δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα. Πρέλεβιτς. Και πάλι Πρέλεβιτς από την πάσα του Κόρφα, ακόμα 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του ΠΑΟΚ. Και Σταυρόπουλος. Rebound του Ρωμανίδη. Γιαννάκης μπροστά στον Φασούλα, 75-54 από τον Γιαννάκη. Κόρφας. Διαφορά στους 21 πόντους, ακόμα 4,5 λεπτά. Και καλάθι από τον Κόρφα, 77-54 από τον βραχύσωμο μεν αλλά αποτελεσματικό και πανέξυπνο playmaker. Γκάλης. Πασάρι στο Βράνκοβιτς και το σούτ από τον Ρωμανίδη. Rebound του Κόρφα που κάνει όλες τις δουλειές. Πασάρι, σκοράρι, οργανώνει. Παίρνει rebound. Σταυρόπουλος υπό την πίεση του Ρωμανίδη, ακόμα 10 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟ. Έγινε το λάθος. Πάει ο Γκάλης για τον ευνηδιασμό και κόβει εντυπωσιακά ο Κουκ σε σου τριών πόντων του Γιαννάκη που ξαναπήρε την μπάλα και εκεί πλέον ο Σταυρόπουλος θα κάνει το τρίτο του φάουλ. Μια το lay-up του Γιαννάκη μετά το κλέψιμο της μπάλας από τον Πρέλεβιτς, 77-56. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης, δεν έχει άλλη επιλογή και έχει γίνει φάουλ. 5 δευτερόλεπτα, ζητώ συγγνώμη. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Άρη. Δοξάκης. Η πάσα και από τον Δοξάκη στο Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης θα κάνει το σούτ και το σκορ γίνεται 77-58. Κόρφας. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Γκάλης, με ένα μέσο όρο 42,5 πόντων σε κάθε αγώνα. Σήμερα έχει περιοριστεί στους 15. Yeah. 79-58 από τον Φασούλα. Που και αυτός φτάνει στους 15 πόντους. 79-61, δύο ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Κουκ, double team εκεί από Ρωμανίδη και Γιαννάκη που δεν εμπόδισε τον Αμερικανό. Δεν τον έκανα χάσει την μπάλα. Κόβει ο Βράνκοβιτς στο ταμπλό. 1-46 πριν από το τέλος. Σου τριών πόντων από το Ρωμανίδη και rebound του Σταυρόπουλου.
1 και 34 πριν από το τέλος. ΠΑΟΚ Άρης 79-61. Ο ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει την νίκη που δημιουργεί πλέον σχέση ισορροπίας στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μπράνκοβιτς ξανακόβει σχέση ισορροπίας μεταξύ τους, και βέβαια όλα θα κριθούν για το ποιος θα έχει το πλεονέκτημα από το αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Rebound από τον Κόρφα. Ακριβώς ένα λεπτό για το τέλος του ντέρμπι που εξελίχθηκε σε μονόλογο του ΠΑΟΚ σήμερα και που ανατρέπει εκείνη την παράδοση που ήθελε τον ΠΑΟΚ να χάνει πάντα όσες φορές το ντέρμπι έγινε στη 13η την κατεξοχήν γρουσούζικη αγωνιστική, που σήμερα αποδεικνύεται κακή για τον Άρη βέβαια. Καρφώνει ο Κουκ δίνοντας έναν πανηγυρικό τόνο. 81-61. Δοξάκης και φάουλ από τον Φασούλα, είναι το τρίτο του. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ο Γιαννάκης από πλάγια. Σου τριών πόντων από τον Κάλλη. Και 81-64. Κόρφας. Έχουν πιάσει τις γωνίες οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Φάουλ από τον Ρωμανίδη. Δεκατρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 81-64. Βλέπετε το Σταυρόπουλο που δίνει το έναυσμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για να αρχίσει τα πανηγύρια. Κρατάει την μπάλα ο Πρέλεβιτς που καταδιώκεται από τον Γιαννάκη. Είναι προφανές ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να τελειώσει, να τελειώσει το παιχνίδι και να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Και τελειώνει το παιχνίδι που βρίσκει τον ΠΑΟΚ μεγάλο νικητή στο ντέρμπι με τον Άρη με σκορ 81-64. Ξέρω βέβαια πως θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του Νίκου Παπαδογιάννη, αλλά εν πάση περιπτώσει του γυρίζω το μικρόφωνο και του εύχομαι καλή τύχη στην προσπάθειά του να ανακαλύψει κάποιον από τους νικητές ή τους ηττημένους. Νομίζω ότι ευχαριστώ για την ευχή Βασίλη, αλλά νομίζω ότι με τις ευχές θα μείνουμε, γιατί οι παίκτες όλοι του ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αγκαλιές κρυμμένοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Είμαστε στον αέρα.